Μπορεί να μην είναι η χώρα σε πόλεμο, ωστόσο είναι δεδομένη η τουρκική απειλή του Κάζους Μπέλη και γι' αυτό στοιχεία όπως τα πόσα ελικόπτερα είναι τιμοπόλεμα και διαθέσιμα ανα πάσα στιγμή, καλό είναι να μην δίνονται στη δημοσιότητα και γι' αυτό μάλιστα προς αυτού στοιχεία όπως αυτά είναι χαρακτηρισμένα ως απόρριτα» επικεφαλής κόμματος ωστόσο της Ελληνικής Βουλής που μάλιστα ισχυρίζεται ότι προασπίζεται και τα εθνικά ιδεώδη ζήτησε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να δώσει φόρα παρτίδα, αριθμούς και στοιχεία. Η ερώτηση που κατέθεσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχει ως εξή. Κύριε Υπουργέ, οι πρόσφατε πλημμύρε, οι οποίε έπληξαν τη Θεσσαλία, ανέδειξαν την περιορισμένη ικανότητα έρευνα και διάσωση των ελικοφόρων πτυτικών μέσων των ενόπλων δυνάμεων. Κατά τα δεδομένα λοιπόν διαπιστώθηκε ισχνή δυνατότητα επέμβασης αυτών προς μετακίνηση πολιτών σε ασφαλές σημεία από πλημμυρισμένες περιοχές λόγω ανεπάρκειας τόσο σε αριθμό πτυτικών μέσων όσο και σε επιχειρησιακή διαθεσιμότητα υπαρχόντων. Συνεπώ, κρίνεται απαραίτητο πω η ισχύ τη έρευνα διάσωση των ελικοφόρων πτητικών μέσων των ενόπλων δυνάμεων είτε να επαυξηθεί με πρόσκτηση νέων αντίστοιχων ή βελτιωμένων πτητικών μέσων, είτε να διασφαλιστεί ουσιαστικά και όχι θεωρητικά η σταθερή. Και συνεχή συντήρηση των υφισταμένων ώστε να επέλθει στο στράτευμα η απρόσκοπτη και πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα του συνόλου των πτυτικών μέσων αυτή τη κατηγορία. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριο Υπουργό. Προτίθεστε, όπω μα ενημερώσετε, πόσα ελικοφόρα πτυτικά μέσα διαθέτει ο στρατό Ξηρά και πόσα από αυτά βρίσκονται σε κατάσταση 24 ώρη επιχειρησιακή ικανότητα. Προτίθεστε, όπω μα ενημερώσετε, πόσα υλικοφόρα πτυτικά μέσα διαθέτει πολεμική αεροπορία και πόσα από αυτά βρίσκονται σε κατάσταση 24 ώρε επιχειρησιακή ικανότητα. Προτίθεστε, όπω μα ενημερώσετε, πόσα υλικοφόρα πτυτικά μέσα διαθέτει το πολεμικό ναυτικό και πόσα από αυτά βρίσκονται σε κατάσταση 24 ώρε επιχειρησιακή ικανότητα. Παρακαλώ, όπω μου χορηγηθούν επίσημα έγγραφα, στα οποία εμφαίνονται οι απαντήσει στα αιτήματά μου. Ο Ερωτών Βουλευτή Βελόπουλο Κυριάκο. Η απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Εθνική Άμυνα ήταν η ακόλουθη. Σε απάντηση τη σχετική ερώτηση και αίτηση κατάθεση εγγράφων, σα γνωρίζω ότι τα υπόψη στοιχεία επιχειρησιακή ετοιμότητα των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων φέρουν βαθμό ασφαλεία απόρριτο και ω εκ τούτου δεν είναι δυνατή η κοινοποίησή του με την παρούσα διαδικασία. Τα συμπεράσματα δικά σα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.